αρχίσουν να εξασθενούν λόγω της μείωσης στη ροή λαχανοσύνης θερμότητας από τη θάλασσα. Χιονοτός με βόρειο ρεύμα. Οι χιονοτός στην Αθήνα συμβαίνουν κυρίως κατά την παρουσία βόρειου ρεύματος και τους λόγους που αναφέρομαι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που εκπνέουν καλύτερα. Περίπτωση πρώτη. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, χρειαζόμαστε μία ρίζα στα 500 πασκάλ, πάνω από την πολιτική Ευρώπη, συνδεδεμένο με ένα υψηλό στην ίδια περιοχή. Ταυτόχρονα, απαιτείται μία θρούση στα 500 στις σκανδιναβικές περιοχές, με χαμηλό εκεί. Το αποτέλεσμα είναι να συντελείται μία μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από τις ακτικές και φωλικές περιοχές, καταλήγουν στα Βαλκάνια. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να συντεληθούν χιονοτώσεις σε όλη τη χώρα, ανάλογα με τα συστήματα. Εδώ πάλι ένα πρόχειρο σχήμα που κακοδιαφέρει. Δείχνει μια σημαντική αντικρόνηση των νοσοκομείων. Λοιπόν, η δεύτερη περίπτωση αντικυκλώνεται εγκαταστάται στην βορειοανατολική Ευρώπη και συνδυάζεται με ένα κυκλώνα στην βορειοδυτική Ευρώπη, δημιουργώντας ένα ωμέγα υποδεισμό. Ο συνδυασμός αυτός μεταφέρει την καθαρά ζωνική κυκλοφορία του Ατλαντικού σε δύο μεσημβρινές ροές. Οι μεσημβρινές ροές κατευθύνονται νότια και βόρεια αντίστοιχα. Και εδώ μπορούμε να δούμε το χάρτη. Εδώ είναι ο ωμέγα υποδεισμός. Οι μεσημβρινές ροές τροποδοτούν με υγρασία τις πολύ ψυχρές αερίες μάζες που κατεβάζει ταυτόχρονα ο σιβηρικός κυκλώνας. Και στην περίπτωση αυτή οι χιονοπτώσεις παρατηρούνται αποκλειστικά στην Ανατολική Ελλάδα και την Αθήνα. Η συχνότητα εμφάνιση τη δεύτερη περίπτωση υπερτερεί τη πρώτη με 48,6% έναντι 46,1% κατ' ύψος χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με μελέτες, η δομή της ατμόσφαιρας κατ' ύψος στις ημέρες που χιόνισε στην Αθήνα παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Η μέση θερμοκρασία την ημέρα που χιόνισε γίνεται αρνητική από τη στάθμη των 900 κυκλοπασκάλ. Την ίδια ημέρα η μέση σχετική υγρασία αυξάνεται μέχρι τη στάθμη 750 κυκλοπασκάλ και ύστερα ελαττώνεται. Την προηγούμενη μέρα της χιονόπτωσης η μέση θερμοκρασία γίνεται αρνητική από τη στάθμη των 850 κυκλοπασκάλ. Εκτός από το Φεβρουάριο που γίνεται αυτό από τα 800 κυκλοπασκά. Την ίδια μέρα η σχετική υγρασία στην αρχή αρχίζει και μεγαλώνει μέχρι τα 750 κυκλοπασκά και πέφτει μετά από αυτά. Δύο μέρες πριν από τη μέρα της χιονόπτωσης, η μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο κατεβαίνει κάτω από τους 0 βαθμούς στη στάθμη των 850, το Φεβρουάριο και το Δεκέμβριο κάτω από τα 800 κυκλοπασκά. Την ίδια μέρα η μέση σχετική υγρασία ακολουθεί το ίδιο πράγμα. Μεγαλώνει μέχρι 750 και αρχίζει την πέφτει. Συμπεράσματα συνδρομή. Από τα προηγούμενα είναι προφανές ότι την ημέρα που χιονίζει παρατηρείται μια μείωση της θερμοκρασίας και του σημείου δρόσου σε όλο το ύψος της ατμόσφαιρας. Το γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο λόγω της ψυχρής εισβολής που παρατηρείται. Φυσικά η ισχυρή ψύξη της ατμόσφαιρας μόνη της δεν είναι επαρκές κριτήριο για την χιονόπτωση στην Αθήνα. Δείκτες χιονόπτωση. Για να μπορέσει ο ιετός να εκδηλωθεί με τη μορφή χιονιού στην Αθήνα, θα πρέπει να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες στην ατμόσφαιρα. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω δείκτες. Το πάχος στρώματος 1500 πασκάλ να βρίσκεται κάτω από 5.360 υγειονομικό μέτρο, σύνθεση είναι μεταξύ 5.210. Στο πάχος στρώματος στα 1700 πασκάλ να βρίσκεται κάτω από τα 2.740 μέτρα. Το πάχος το αντίστοιχο των 850 να βρίσκεται κάτω από τα 1.200 μέτρα. Και με ερωτηματικό το τελευταίο, κάτω από μείον 7 βαθμούς στα 850 πασκάλ. Φυσικά, επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, θα πρέπει να υπολογίσουμε και πολλές άλλες παραμέτρους. Επίσης, παραπάνω τιμές αλλάζουν το χρόνο, καθώς η μεγάλο πολύ εξαπλώνεται και τα δάση συνεχώς συρρυκνώνει. Η επίδραση της επιφανικής θερμοκρασίας της θάλασσας στην ψυχρή εισβολή. Είναι ενδιαφέρον πλέον να δούμε πώς μπορούν οι θερμοκρασίες του Αιγαίου να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε θεωρητικό επίπεδο και σε ποιο βαθμό καθορίζουν το ύψος του Ιερού στην Αθήνα. Το πείραμα που θα παρουσιάσουμε έχει διεξαχθεί για την πνευματική διατριβή του Ιλιάδη Χρήστου, χρησιμοποιώντας
για την προσωλομείωση το νοσηλευτικό μοντέλο κύριο Νέτα. Το πείραμα έγινε για την ψυχρή εισβολή που έλαβε η χώρα στις 13 Σεπτέμβρη 2004 στην Αθήνα. Στο πείραμα μεταβλήθηκε στο μοντέλο της Δημοκρασία του Αιγαίου κατά 0,5, 1 και 1,5% αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα μας δίνεται σε 4 διαγράμματα. Τα 2 είναι για το σταθμό του αστεροσκοπίου και τα άλλα 2 είναι για το σταθμό του φυσίου. Βέβαια είναι λίγο σκαναρισμένα, οπότε είναι λίγο κακή η σκανά το σκανάρισμα. Εδώ στο πρώτο, στα πρώτα 2 διαγράμματα, βλέπουμε τη μεταβολή της ποσότητας του ηγετού που καταγράφηκε στο σταθμό του φυσίου με τη μείωση της θερμοκρασία στη θάλασσα. Βλέπουμε με ρόμπο ή δέσχημα τη μείωση του μείου κατά 0,5% φυσίου. Τετράγωνο μείωση 1 βαθμό και το τρίγωνο είναι η μείωση 1,5 βαθμό. Οι πραγματικέ τιμέ είναι με τι κύριε στην θάλασσα. Και μπορούμε να δούμε ότι αυτή η μείωση έχει φέρει σημαντική ελάττωση του ηγετού κατά τι πρώτε ώρε που εκδηλώθηκε και η θερμοκαταιγίδα. Οπότε υπήρχαν οι περισσότεροι γραμμοί που οφείλονταν στην εξάρτηση το προϋπάρχον του μασού. Αργότερα βλέπουμε καθώς εξελίσσεται τη μεταβολή, η ψυχρή εισβολή, συγγνώμη, ο ηγετός δεν επηρεάζεται τόσο σημαντικά γιατί τα φαινόμενα που υπάρχουν, που εκδηλώνονται, είναι κυρίως από δυνατούς που προϋπήρχαν στις αέριες μάζες. Αντίστοιχα, στο δεύτερο διάγραμμα, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση του ηγετού με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τις πρώτες ώρες και κατά τις υπόλοιπες ώρες, μετά το 48 δηλαδή, βλέπουμε σχεδόν ταύτιση των τιμών, δηλαδή και πάλι δεν έχει αυξάνει τόσο πολύ το Αιγαίο. Στο αστεροσκοπείο, το οποίο αστεροσκοπείο βρίσκεται σε μεγαλύτερο ισόβελο. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την αναλογία σύμφωνα με τις προηγούμενες τιμές του φυσίου. Είναι πολύ μικρότερες οι μεταβολές που παρουσιάζουν κατά τις πρώτες ώρες. Μπορείτε να προσαναλύσετε αυτό. Και αυτό οφείλεται στο ότι το φυσίο είναι χαμηλότερο και υπάρχουν εβδομάδες οι αδοτικές κινήσεις. Και υπάρχει σε ένα στρώμα το οποίο έχει τις άμεση επαφή με τη θάλασσα. Είναι πιο χαμηλό. Λοιπόν, τα συμπεράσματα. Τα βάζουμε στην ουσία. Χιονοκαταιγίδες και ισχυρές χιονοπτώσεις. Χιονοκαταιγίδες έχουν συμβεί στο παρελθόν στην Αττική, όταν υπήρξε σημαντική ψύχηση της ατμόσφαιρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν η σφοδρή χιονοπτώση της 13 Σεπτέμβρη 2004, που όλοι θυμόμαστε ότι άρχισε με ένα ισχυρό κεραυνό και ακολούθησε έντονη χιονόπτωση η κορυφαίους ανέμους. Τότε ήταν χαρακτηριστική ταχύτητα της ψυχρής μεταφοράς που μπορούσε να επιβεβαιώσει το φαινόμενο.